Να ρωτήσω κάτι, Χαρά. Δείξαμε ένα θέμα πριν. Μα ένα πολύ μεγάλο πανηγύρι έγινε χθες, ένα πανηγύρι στους ζωγράφους με τη Γωγό Τσαμπά, 2.000 άτομα. Ναι, ναι. Χορεύανε, θα ναι. τα βρούμε και τα πλάνα να τα δείξουμε. Ο κακός χαμός, ούτε μέτρα ασφαλείας, ένας πάνω στο ούτε κορονοϊό. Ποιος κορονοϊός. Αυτό πώς το είδες? Κοίταξε να δεις, αυτό το πανηγύρι έχω πάει και εγώ, μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Και εγώ εχθές ήμουνα σε πανηγύρι, να το πούμε, έτσι θα το πούμε. Έφυγα από το σοου όταν τελείωσε και πήγα στη δουλειά μου. Δεν αφήσαμε όμως τον κόσμο να μπει όλο τον κόσμο μέσα που ήταν απ' έξω. Και ζητάμε και 1000 συγγνώμη γι' αυτό. Δηλαδή μπορέσατε, μέχρι πόσα άτομα μπορούσαν να μπουν μέσα στο πανηγύρι το δικό σας? Ήταν περιφραγμένο. Δεν ξέρω πόσα καθίσματα είχε χτες, είχε 800-1000 καθίσματα χτες και βάλαμε 500 άτομα. 500? Ναι, ναι. Χορεύανε έτσι ο ένας? Όχι, δεν χορεύανε. Ήταν απαγορευότανε. Χορέψανε, αλλά δεν γινόταν αυτό που έγινε στο γουδί. Να ρωτήσω κάτι. Πώς θα το. Τώρα εσύ πας σε πανηγύρια, θα γίνει χαμός τώρα με τα πανηγύρια. Θα γίνουν πανηγύρια. Ελπίζουμε ότι θα γίνουν. Θα γίνουν. Ελπίζουμε. Τον κόσμο όταν ξεκινάει, γιατί αυτό που είδαμε χθες είναι ότι οι διοργανωτές στην αρχή είχαν τα τραπέζια με αποστάσεις, με αντισηπτικά κλπ. Στη συνέχεια όμως ο κόσμος δεν κρατιέται, σηκώθηκαν πάνω, κοιτάξτε, 2.000 άτομα. Χορεύανε πια ο ένας δίπλα στον άλλο, εδώ έγινε ο κακός χαμός. Ναι, ναι, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι πρέπει ο κάθε άνθρωπος να το καταλάβει από μόνος του. Και τι θα κάνετε, πώς το ελέγξετε? Λέει, είσαι στην πίστα και βλέπεις από κάτω. Εμείς δεν μπορούμε γιατί να το κανονικά ελέγξουμε. Δεν επιτρέπεται να ανέβουν η πίστα, απαγορεύεται. Το ξέρω. Απαγορεύεται η πίστα. Πώς θα το ελέγξετε, τι θα κάνετε? Δεν ξέρω. Τότε η διασκέδαση πια. Νομίζω ότι θα σταματήσει πάλι. Νομίζω, άμα συνεχίσουν έτσι. Πώς και ο κόσμος δεν διασκεδάσει, άμα δεν χορέψει ή δεν μιλήσει. Και ειδικά στο πανηγύρι, γίνεται να πάει ο κόσμος στο πανηγύρι και να μην χορέψει? Δεν ξέρω τι θα γίνει. Που ήταν μια περίοδος που περάσατε δύσκολα κι εσείς οι καλλιτέχνες, διότι κόπηκαν τα πάντα. Δεν είχατε κάποιο έσοδο, τα δε πανηγύρια ούτε λόγος. Και γιατί πίσω, εκεί γίνεται και ο κακός χαμός. Και πίσω από εμάς τους μπροστινούς, ας πούμε, τους τραγουδιστές, υπάρχουν μουσικοί, υπάρχουν ηχολήπτες, υπάρχουν φωτιστές, υπάρχουν χίλιοι άνθρωποι που δουλεύουν πίσω από εμάς. Ήταν πολύ δύσκολο, ναι. Και δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό. Ο Θεός να βάλει το χέρι του για όλο τον κόσμο. Αυτό. Εντάξει, χρειάζεται λίγο και ο κάθε ένας ξεχωριστά αυτό. Να έχει ένα αίσθημα ευθύνης. Αυτό. Και να σκεφτεί ότι αυτό κάνει κακό πρώτα στον ίδιο. Δηλαδή να σκεφτούμε ότι οι αγκαλιές, τα φιλιά, οι χωροί και ναι. όλα αυτά ναι, ναι. Θέτουν εμάς σε κίνδυνο. Δεν είναι να το κάνουμε και να πειθαρχήσουμε και κάποιος άλλος μας το επιβάλλει και μας το λέει. Ναι, δεν είναι ότι είμαστε σνόπ και δεν θέλω να σε φιλήσω, να με φιλήσεις. Όχι, βέβαια. Είναι όμως προφύλαξη, η αρχική προφύλαξη. Πότε είναι ο τελικός? Το άλλο Σάββατο. Το άλλο Σάββατο. Αυτό ήταν. Πάμε να δούμε ένα κλιπάκι που σας έχουμε ετοιμάσει. Δεν θα με πτωήσει κανείς, αγάπες μου. Λέτε ό,τι θέλετε. Εγώ θα δείξω το ταλέντο μου, γιατί το έχω, αγάπες μου. Έχω φωνή. Δεν είμαι ο Τζέι, το στάλι μου ροκ. Σπούμε το μαμίκ, δεν πατάω με σοκ. Πώς θα πας λάιν, θα πας. Αν αρχίσουν και μας λένε πάλι τα ίδια, θα βάλω το ασπίδες. Για λεπτό μαντήλι, από τα μαλλιά, από τα μαλλιά. Χορέψεις μια γυροβολιά, μια γυροβολιά. Δε σέβεσαι τις νότες, οι νότες δεν σε σέβονται. Ένα περίεργο πράγμα συμβαίνει. Σε σπάσε στα άσπρα νερά της, ο καημός του κοκοράτης. Εγώ που με είδα μετά στο βίντεο, είδα μια νέα Ρίτα Σακελαρίου. Θα μου κάνεις μετάφραση να μάθω τα λόγια, δεν μπορώ να τα μάθω. Χρειάζεται να ξέρεις και τα λόγια. Ναι. Παπαγαλία. Crazy girl, I need you so. Όλα σας ενοχλούνε. Κάτι που να έκανα καλό δεν λέτε. Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά. Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός. Ο πρόστιχος, ο έξυπνος, ο βοητευτικός. Ο τέλειος άντρας δεν είναι πουθενά. Γι' αυτό κάτσε μαζί μου και μη ζητάς πολλά. Μήπως είναι λίγο δύσκολο, λίγο πολύ... Δεν, πολλά λόγια. Δεν υπάρχει για σένα δύσκολο και εύκολο. Σωστά. Και μας αρέσεις και σε θέλουμε και σ' αγαπάμε και υποφέρουμε. Βλέποντάς σας σκεφτόμουν να σας θέλω σπίτι μου. Και έτσι κατάλαβα ότι και ο κόσμος σας κρατάει, γιατί αυτό το συναίσθημα παίρνει. Περνάω τα λεπτά για ώρες και οι ώρες μου φέρονται αιώνες. Άνοιξε πέτρα για να μπω. Είσαι ο ορισμός, αγόρι μου, της αφηρημένης τέχνης. Είμαι ερωτευμένη. Yeah.
Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μου άφησε μια άβολη γεύση. Λαμπό, λαμπό, λαμπό. Δεν θα μπορέσουν οι γονείς μας να μας χαλάσουν τη ζωή μας. Θέλουν, δεν θέλουν, θα μας βάλουν πέρα. Πάντως, Τρίφωνα, όπως και να είσαι, αρέσεις. Αφού αρέσεις, εγώ τι να κάνω, τι να πω. Εγώ από αυτό που εισέπραξα, είδα ότι δεν άρεσα. Το ζευγάρι που παίρνει το πολυπόθητο εισιτήριο για το τελικό του Jazz The Two of Us είναι ο Τρίφωνας με τη Χαρά. Ο Ιησούς. Συγχαρητήρια. Το καλύτερο ήταν που σου ξεκόλλησε το μουστάκι, δεν υπάρχει. Και μου φύγε μόνο του. Είσαι πάντα νούμερο, πια σταθερό νούμερο στο Σεφερλί, έτσι. Ναι. Στα σοου του Σεφερλί, στις παραστάσεις του. Φέτος τι θα κάνει. Θα μας κάνει ποιο τραγούδι. Θα μας κάνει στο Σιζβίση. Το Λορέν και το Λορέν θα πούνε. Το Δεν Με Θέλουμε Λορέν του FY και τη Άννα Σβίση το. Το Λάμπο. Το Λάμπο. Το Λάμπο, αυτά ναι. Τα δύο θα και έχει βρει ακριβώς τα ρούχα μου, έχει βάλει περούκα ίδια, έχει πάει στο Μπαντελή, στο Γκορδεράκι, έχει φτιάξει μαλλί μου, έχει κάνει πολλά ο Μάρκος. Φοβερός. Δίνει τροφή. Ναι, δίνω τροφή. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα θέλω πολύ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Κοκλώνη. Τον αγαπάμε και πολύ. Και τον πήρα τηλέφωνο και του λέω, Νίκο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, είναι η τελευταία μου εκπομπή. Θέλω να περάσω καλά. Στείλε μου, σε παρακαλώ πολύ, τον Τρίφωνα Σαμαρά. Καρά τη βέρα. Και μου λέει, δεν χρειάζεται να ολοκληρώσεις τη φράση σου, θα είμαι εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο τον Κοκλώνη που είναι και ο παραγωγός του σοου. Και εμείς τον αγαπάμε. Δύναμη, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ματάρες μου.